ξέρω τι μ' αρέσει περισσότερο, να βλέπω έτσι καμφάς κατευθείαν, έτσι φάτσα κάρτα την κάμερα μου ή να βλέπω πόσο ωραία φαίνεται αυτό το πράγμα στο monitor. Έχω αυτό το δίλημα σήμερα, δεν ξέρω τι να το κάνω. Είναι και αυτή η μπούκλα η τρελή εδώ πέρα, έτσι, αυτό λίγο εντάξει είναι εμβόλυμο. Καλώς ήρθατε και πάλι εδώ στα Καλά Καθόμενα. Βεβαίως, σας οφείλω μία εξήγηση. Η αλήθεια είναι ότι πρώτον, τα κύριε τα ακούτε, πρώτον δεν είμαι μόνος μου. Να σας εξηγήσω όμως γιατί δεν είμαι μόνος μου, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Η αγαπημένη μας η Κατερίνα είναι λίγο άρρωστη και με εντολή γιατρού, λόγω της εγκυμοσύνης, έπρεπε να μείνει σπίτι σήμερα. Οπότε είναι όλα καλά, απλώς είναι σπίτι και πηγαίνουν όλα καλά. Οπότε ήρθα εγώ. Δεν με αφήσανε να είμαι μόνος μου, δυστυχώς, το ζήτησα, το πάλεψα, δεν πέρασε. Και έτσι με αυτά και με αυτά έχουμε αυτό το αγόρι εδώ που το ξέρετε. Τσα! Τσα! Ναι, είναι μαζί μας ο Νίκος Βεχαριάδης. Όχι, δεν είναι μαζί μας ο Παναγιώτης Τάτσης, γιατί ναι, έχει πάλι απεργία εισιέα και την ευχαριστώ δεύτερη φορά γι' αυτό. Δεν φανταζόμαι ότι θα εισακουστώ έτσι από την πρώτη φορά και δεν τεννούσα τόσο πολύ, ρε παιδιά. Οκ, ας έρθει ο άνθρωπος, δεν τρέχει τίποτα. Αλλά για να μας συντρέξει σε αυτή την ιδιαίτερη μέρα, θα λέγει κανείς, έχουμε εδώ πέρα μαζί μας δύο αγαπημένες πολύ φίλες, συναδέλφους και όχι μόνο, κυρίες και κύριοι, Τζέννη Διαγούπη, Κατερίνα Τσάβαλε! Καλημέρα, καλημέρα. Και βεβαίως η Όλγα Λαφαζάνη που είναι στο δρόμο. Γιατί η Όλγα Λαφαζάνη πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι στο δρόμο και έρχεται. Τώρα κάπου ατυχή πρέπει όχι, να είναι. Δεν καθυστέρησε, μην μπερδευτούμε. Δεν καθυστέρησε η κοπέλα. Απλώς ήταν στην προηγούμενη εκπομπή και έχει φύγει από το ένα στούντιο για να έρθει στο άλλο. Έτσι. Θα είναι και η Όλγα μας εδώ πέρα. Τα περαστικά μας, τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Την αγάπη μας, τα περαστικά μας, τα φιλιά μας. Αγάπη μας. Να σας παρακαλέσω, εδώ πέρα όσοι είμαστε εδώ πέρα κοντά-κοντά, να μην χρησιμοποιούμε λέξη σήμερα που το πρώτο συνθετικό είναι γεν. Λέγεται στο γεν. Ας κάνουμε ένα πείραμα. Έχω μια αντανακλαστική συμπεριφορά. Έλα, ναι. Λοιπόν, κρατερέ, όποιος έχει τα γένια... Α, όχι, δεν είναι. Εντάξει. Okay. Παιδιά, μην το κάνετε συνέχεια αυτό, να χαρείτε. Όταν θα ακούω το γεννάω είναι ένα πράγμα που μπορεί να τα ακουστεί από στιγμή σε στιγμή, θα ήθελα να προσέχουμε λίγο τις λέξεις αυτές, να μην ξεκινάνε νομίζω από αυτές. Ότι γενικά είσαι μια σάχλαμάρα. Όχι, εντάξει, μην τον πιέζετε, αφήστε τους, σας παρακαλώ. Ξέρεις τι νόμισμα έχει η Ιαπωνία, κρατερέ. Κάτσε, γιατί περιμένει, ναι. Είναι έτοιμη. Να κάνει την εκπομπή ο άνθρωπος, γιατί μπορεί η γεννήτρια. Να το. Πέσια αυτό. Συνάδελφοι σου λέει μετά, ηθοποιοί, κάνε καλό. Θα πληρωθούμε σε γεν. Σε γέννη. Έτσι όπως πάτε, γενικά θα φύγετε όλοι. Λοιπόν, πάμε σας παρόλο πάρα πολύ γιατί επιτέλους έχω την ευκαιρία να κάνω εγώ αυτή την εκπομπή. Να είμαι εγώ ο κεντρικός παρουσιαστής.